Πάμε τώρα στο Βαϊωσύρο να δούμε τι εξέλιξεις υπάρχουν για το θέμα Βάιε. Να αναφερθούμε πρώτα στην 25χρονη Κατερίνα. Η κηδεία της θα γίνει σήμερα το απόγευμα στις 6 στο νεκροταφείο του ζωοδόχου πηγής στην Κόρινθο. Όσον αφορά τις έρευνες των αστυνομικών, φαίνεται ότι ο κλοιός στενεύει γύρω από τους 3 τουλάχιστον ή κατά άλλους 4 κακοποιούς, οι οποίοι εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο που είχαν κλέψει στον Σολομό Κορινθίας. Και τώρα η αστυνομική και κυρίως η ομάδα της ΕΚΑΜ που βρίσκεται στην περιοχή κάνει εκτεταμένες έρευνες στα Θήκια Κορινθίας, περίπου 2 χιλιόμετρα από το σημείο που εγκαταλείφθηκε το αυτοκίνητο, καθώς εκεί φαίνεται ότι ο 35χρονος κακοποιός, ο Αλβανός κακοποιός που δολοφόνησε την κοπέλα, έμενε και παλιότερα και ξέρει πάρα πολύ καλά την περιοχή. Άλλωστε είναι ένα σημείο που δύσκολα το βρίσκεις, όπως λένε και οι κάτοικοι, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, για να αφήσεις το αυτοκίνητο κάπου κρυμμένο. Το οποίο είχε εντελώς τυχαία από έναν νεαρό, όπως είδαμε, και τώρα το αυτοκίνητο βρίσκεται στα εργαστήρια της αστυνομίας σε μια προσπάθεια να εντοπιστούν τα ίχνη και η ταυτότητα και των υπολείπων, καθώς ο 35χρονος εντοπίστηκε από τα δακτυλικά αποτυπώματα που άφησε σε ένα μπουκάλι στην ταβέρνα. Μάλιστα. Είχαμε όμως και ένα περίεργο περιστατικό στα Εξάρχεια χθες το βράδυ με πυροβολισμούς. Είχαμε μια αδέσποτη σφαίρα. Καταρχάς, αρχικά φάνηκε ότι κάποιος πυροβόλησε μια κοπέλα η οποία είχε παρκάρει το αυτοκίνητό της στην Συμβολή των Οδών Μεταξά και Μεσολογγίου. Η έρευνα της αστυνομίας όμως έδειξε ότι πρόκειται μάλλον για ένα διαπληκτισμό μεταξύ αλλοδαπών, μάλλον για μοιρασιά ναρκωτικών. Έβγαλε όπλο, ένας κυνήγησε τον άλλον, πυροβόλησε μία φορά και η αδέσποτη, όπως λέμε, σφαίρα χτύπησε το αυτοκίνητο της κοπέλας, η οποία το είχε παρκάρει εκεί και βρισκόταν σε κάποιο κοντινό κατάστημα για να ψωνίσει. Μάλιστα, εντάξει, Βαΐ, σε ευχαριστώ πολύ.